Καλησπέρα σας. Πρόεδρε μου, πολύ χαίρομαι που σε υποδέχομαι σήμερα στο Μαξίμου και τους συνεργάτες σου διαδικτυακά. Ξέρω πόσο σκληρά έχει χτυπηθεί συνολικά ο κλάδος της εστίασης από την πανδημία. Εδώ και 13 μήνες ο τζίρος έχει συρρυκνωθεί σημαντικά. Οι μισοί από αυτούς κύλησαν χωρίς πελάτες ουσιαστικά στα τραπέζια σας. Και παρά την έντονη προσπάθεια που έγινε στο κομμάτι της παραλαβής και της διανομής φαγητού, αυτή η δραστηριότητα μόνο μερικώς μπορεί να συγκρατήσει συνολικά τις απώλειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ξεδίπλωσε ένα δίκτυο προστασίας, ανέλαβε το μισθολογικό και το ασφαλιστικό κόστος των εργαζομένων, οι οποίοι μπήκαν σε αναστολή, κάλυψε και αργότερα μηδένισε το ενίκιο της επαγγελματικής στέγης, μείωσε την προκαταβολή φόρου, μετέθεσε την πληρωμή των οφειλών και φρόντισε για τη γρήγορη και ευέλικτη χρηματοδότηση του κλάδου μέσω του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση μαζί με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να προχωρήσουμε σε μία ακόμα σημαντική δράση για τον κλάδο της εστίασης ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον. Όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάρουμε την άδεια των επιστημόνων μας, να το κάνουν, να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο άνετα, στα πρώτα σας βήματα, εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες για τους 3 πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας σας. Συζητάμε δηλαδή για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης πρώτων υλών, το οποίο θα αντιστοιχεί περίπου στο 7% του τζίρου, μέχρι 100.000 ευρώ, για το οποίο θα σας μιλήσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Υφυπουργός σχετικά με τις προϋποθέσεις και με τον τρόπο ένταξης στο πρόγραμμα αυτό. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα μέτρα τα οποία είναι ήδη γνωστά και για τα οποία έχουν μιλήσει πολλές φορές και ο Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας και ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, το δικαίωμα συμμετοχής στους νέους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η αποπληρωμή της θα ξεκινήσει πλέον με τους όρους που έχουμε περιγράψει από τις αρχές του 2022 και θα επεκταθεί από 40 σε 60 δόσεις. Ο χαμηλότερος ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά που θα ισχύσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απαλλαγή της καταβολής ενοικίου, η οποία θα ισχύσει και τον Απρίλιο. Και βέβαια αναστέλλονται οι πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Θέλω απλά κλείνοντας για να έχουμε μια αίσθηση των ποσών που έχουν δαπανηθεί για τον κλάδο της εστίασης, να επισημάνω ότι περίπου 65.000 μοναδικές επιχειρήσεις από τις 77.000 περίπου επιχειρήσεις του κλάδου έχουν συμμετάσχει σε έναν ή σε περισσότερους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Έχει λάβει ο κλάδος της εστίασης ποσά τα οποία πλησιάζουν στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και από τους 410.000 εργαζόμενους του κλάδου οι 260.000 περίπου τέθηκαν κάποια στιγμή σε αναστολή. Το κράτος διέθεσε 720 εκατομμύρια για αποζημιώσεις που αναπλήρωναν τις αποδοχές τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της έμπρακτης στήριξης που παρήχε το κράτος, ειδικά στον κλάδο της εστίασης, προκειμένου να βγει όσο το δυνατόν πιο αλόβητος από αυτήν την μεγάλη περιπέτεια του COVID. Πιστεύω ότι άντεξε η εστίαση και είμαι βέβαιος ότι με την παράταση των μέτρων και την αξιοποίηση αυτού του νέου εργαλείου θα βρεθεί ετοιμοπόλεμη και την επόμενη μέρα. Τονίζω ότι σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι να προσδιορίσουμε πότε θα ανοίξει η εστίαση. Αυτό θα γίνει όταν μας το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. Θέλουμε από τώρα όμως να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν ανοίξετε, να έχετε αυτή την πρόσθετη ταμιακή ενίσχυση, για να μπορείτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες που χρειάζεστε
και η μετάβαση από την κλειστή εστίαση στην ανοιχτή εστίαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τον κύριο Καβαθά, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και όλους τους συνεργάτες, είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Μας ενώνει η ίδια αγωνία και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του κλάδου και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εστίαση, την επόμενη μέρα ή δυνατόν να μην κλείσει ούτε μία επιχείρηση. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία που έχουμε. Την έχουν εκφράσει και ήδη με πολλούς τρόπους. Έχουν δίκιο, έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό κλειστοί. Και προσπαθήσαμε σήμερα με το Υπουργείο Ανάπτυξης να κάνω εδώ μια παρένθεση, κύριε Πρόεδρε. Όλα τα μέτρα που αναφέρατε, και δεν είναι λίγα, πάντα σε συνεργασία εργαστή με τον κύριο Σταϊκούρα και το Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο έδωσε πολύ μεγάλη μάχη αυτό το διάστημα με τα διάφορα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής μαζί με εμάς και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, έχουμε φροντίσει να θωρακίσουμε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο μπορούμε και την εστίαση. Η εστίαση όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Εδώ με το πρόγραμμα που αναγγέλουμε σήμερα δεν πάμε να καλύψουμε ζημίες. Ζημίες έχουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κεφάλαιο κίνησης για την αγορά των υλικών. Για ποιο λόγο? Διότι όταν έκλεισε η εστίαση στις αρχές Νοεμβρίου, πάρα πολλές, αν όχι όλες οι επιχειρήσεις εστιάσεως, βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη θέση, κύριε Πρόεδρε, να πρέπει να πετάξουν πραγματικότητα υλικά που είχαν στα ψυγεία τους, γιατί τα υλικά αυτά δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορούν να μείνουν από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα σε ένα ψυγείο ή σε μια κουζίνα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και τους χρηματοδοτούμε την επαναγορά των υλικών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε επιχείρηση που έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημία θα βρει το αναγκαίο κεφάλαιο για να αγοράσει τα υλικά και να ξεκινήσει τη λειτουργία της όταν με το καλό οι επιδημιολογικές συνθήκες μας το επιτρέψουν. Θέλω να πω ότι για τον σχεδιασμό του προγράμματος, οι γενικές του αρχές, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο κάτι την εστίαση και το μεγαλύτερο τζίρο την εστίαση θα μπορούν να κάνουν έτσι την πλατφόρμα. Ο τζίρος θα συγκρίνεται με βάση το σύνολο του τζίρου του έτους 19 και το σύνολο του τζίρου του έτους 20 και όσοι έχουν απώλεια τζίρου άνω του 30%, από 30% και πάνω, θα μπορούν να γίνονται δικαιούχοι αυτής της επιδότησης. Και όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το 20, έτσι, ναι. Και όλες οι επιχειρήσεις και του 19 και όσοι άνοιξαν το 19. Και όσοι άνοιξαν το 20 θα μετρηθούν με βάση τους μήνες που δουλέψαν το 19 και το 20. Και αν άνοιξαν μόνο το 20, μπαίνουν αυτοδικαίως επειδή άνοιξαν το 20. Δηλαδή αυτές δεν κόβεται καμία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα εργαλείο δίκαιο. Υπάρχει το κριτήριο του τζίρου, κύριε Πρόεδρε, ώστε τα χρήματα, τα οποία είναι ΕΣΠΑ και ΕΠΑΝΕΚ, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με τη συμφωνία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους COVID και όχι γενικώς για δράσεις. Άρα πρέπει να τεκμηριώσουμε την ζημία που προκάλεσε ο COVID σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το μείον 30% του τζίρου είναι μια μεγάλη ζημία για μια επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι τη μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου θα πληρεί αυτό το κριτήριο από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, το delivery και το take away δουλέψαν εν μέρη. Δεν μπορέσαν να καλύψουν τη διαφορά ενός μαγαζιού που λειτουργεί κανονικά. Έτσι λοιπόν θα μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές, αν όλα τηρηθούν όπως τα έχουμε σχεδιάσει από τις περίπου σε ένα μήνα, αρχές Μαΐου, 10 Μαΐου, κάπου εκεί, να είναι έτοιμη πλατφόρμα, να κάνουν την αίτησή τους. Θα επιδοτηθούν έως 7% του ετήσιου τους τζίρου. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσουν υλικά 2 με 3 μήνες, βάσει τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά είναι μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Και η μόνη υποχρέωση που θα έχει κάθε επιχείρηση που θα κάνει χρήση αυτών των χρημάτων θα είναι να φέρει μέχρι το τέλος του χρόνου τα τιμολόγια της αγοράς των υλικών αυτών, ώστε να αποδειχθεί ότι τα χρήματα δεν πήγαν για άλλους λόγους, αλλά πήγαν ακριβώς για την επανεκκίνηση της επιχείρησης, που είναι και ο σκοπός της δράσης, αλλά και η συμφωνία μας με βάση την αίτηση που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, με αυτή τη δράση που εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ και θέλω να το ξαναπώ και με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του κ. Σταϊκούρα προσωπικά, για να φτάσουμε σήμερα εδώ, ανακοινώνουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θέλω να κλείσω λέγοντας ότι μας γεννήθηκε ως ιδέα και σε μένα και στον κύριο Τσακίρη, μετά και από πολλές συζητήσεις με τον κύριο Καβαθά, ο οποίος μας επεσήμανε πολλές φορές ότι το βασικό πρόβλημα τώρα του κλάδου είναι πώς θα ξαναπάρουν μπρος οι επιχειρήσεις. Και αυτή η δράση έχει να δώσει απάντηση στο πώς θα ξαναπάρουν μπρος οι επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς από τη δική μας πλευρά είμαστε συνεχή επικοινωνία με τους συλλογικούς φορείς, όπως αυτόν που είμαστε σήμερα μαζί μας. Είναι γεγονός ότι αυτό ήταν η ιδέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποδεικνύει για πολλωστή φορά ότι η κυβέρνηση συνολικά, συνεκτικά, βρίσκει πάντα τα δημοσιονομικά και τα ταμιακά περιθώρια ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία και στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται.
από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα που συζητούσαμε πριν από κάποιους μήνες, τώρα θα προσεγγίσουμε και θα υπερηγούμε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τμήμα των οποίων είναι αυτό το οποίο σήμερα ξεδιπλώσατε εσείς και ο κ. Γεωργιάδης. Δύο μόνο σημεία να προσθέσω. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αυτού του κλάδου. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση της ρευστότητας, μπορεί να γίνει με τη μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και μπορεί να γίνει και με τη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αναφερθήκατε, ξεδιπλώσατε όλο το πλέγμα μέτρων που ήδη υλοποιούμε. Ήθελα να προσθέσω μόνο δύο, που επίσης θα αφορούν τον κλάδο και τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Το ένα ψηφίστηκε χθες, είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, με το οποίο κάποιες επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσει το τραπεζικό σύστημα, ενήμερες ή μη, θα μπορέσει το κράτος να πάρει πάνω του το βάρος της πληρωμής ενός σημαντικού τμήματος της δόσεως και είναι και η κάλυψη τμήματος των παγίων δαπανών, όπως αυτό θα ξεδιπλωθεί τον επόμενο μήνα. Άρα αυτά τα δύο μέτρα έρχονται να προσθέσουν όλα αυτά που πολύ σωστά είπατε και τα κάνουμε για το σύνολο της οικονομίας, βεβαίως για αυτούς που πλήττονται περισσότερο. Ο κλάδος αυτός έχει πληγεί ιδιαίτερα. Πιθανότατα δεν θα καλύψουμε όλη την απώλεια για ένα μεγάλο κομμάτι συμπατριωτών μας, αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και δείχνουμε ότι πάντα είμαστε κοντά με κοινωνικά δικαιοτρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη τόσο εσάς προσωπικά, όσο και τους υπουργούς και τους παριστάμενους διαζώσεις, αλλά και τον υπουργό και τον γενικό γραμματέα που είναι απομακρυσμένα, να τους ευχαριστήσω για τη μέχρι σήμερα συνεργασία. Να ευχαριστήσω προσωπικά εσάς, γιατί πραγματικά, πέρα της διαφορετικότητας προσέγγισης ενδεχομένως των μέτρων, που η πλευρά η δική μας μπορεί να έχει κάνει και παρατηρήσεις και υποδείξεις ότι ίσως αυτό, ίσως το άλλο πρέπει να είναι έτσι ή πιο στοχευμένα, αν θέλετε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι πραγματικά με τα μέτρα στήριξης του κλάδου εστίασης, ιδιαίτερα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα, αλλά και τα προγράμματα και όλα τα μέτρα που έχει μέχρι σήμερα πάρει η κυβέρνηση, ο κλάδος ελπίζω να μειώσει στο ελάχιστο τις απώλειές του. Ο κλάδος, σήμερα κύριε Πρόεδρε που μιλάμε, ίσως το 50% των επιχειρήσεών του να έχει τα μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα. Η τελευταία έρευνα που έχω στα χέρια μου από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ με χρονικό διάστημα τα μέσα Φεβρουαρίου ήταν ότι το 40% των επιχειρήσεων, το 45% των επιχειρήσεων δεν είχε διαθέσιμα ταμιακά. Έρχεται λοιπόν κυριολεκτικά αυτό το μέτρο που σήμερα ανακοινώσατε να έρθει να καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος για την επανεκκίνηση του κλάδου. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο χρόνος με το οποίο θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα χέρια των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό που θα παρακαλέσω και εσάς προσωπικά αλλά και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Τσακίρη να είναι πριν το άνοιγμα της εστίασης. Γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησής σας για τη στήριξη του κλάδου και να δούμε επιχειρήσεις να μην ανοίγουν. Γιατί πραγματικά σας μεταφέρω ανθρώπινα, όχι ούτε ως συνδικαλιστής, ούτε ως πρόεδρος, ως πολίτης της χώρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ζητάω μία χάρη. Αυτό το πρόγραμμα να τρέξει πριν να ανοίξει ο κλάδος της εστίασης. Γιατί θα χάσουμε θέσεις εργασίας. Το μεγάλο άγχος το δικό μας, πέρα τη στήριξη των ίδιων των επιχειρήσεών μας, είναι ότι η εστίαση είναι ο μεγάλος εργοδότης στη χώρα. 350.000 συμπολίτες μας δουλεύουν σε επιχειρήσεις του κλάδου. Κάθε επιχείρηση που κλείνει θα χάνονται θέσεις εργασίας. Και αυτό που έχετε βάλει εσείς ο ίδιος ως στόχο ήταν να είμαστε όλοι μαζί και μετά τον COVID. Και νομίζω ότι με μέτρα σαν και το σημερινό στον κλάδο της εστίασης πραγματικά επιβεβαιώνεται ότι οι απώλειες θα είναι ελαχιστοποιημένες από τον COVID. Εγώ αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι υπάρχει μια αναγνώριση όχι μόνο από τη ΓΕΣΕΒΕ, αλλά πιστεύω συνολικά από την αγορά. Ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες σχετικά με την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικά του κλάδου της εστίασης. Θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αρμονική συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει αποδείξει ότι έχει το δάχτυλο του πάνω στο σφιγμό της αγοράς και του Υπουργείου Οικονομικών,
που διαχειρίζεται ουσιαστικά το Ταμείο του Κράτους, όχι μόνο του Χρήστου Σταϊκούρα, αλλά και του Θάνατου Πετραλιά, ο οποίος αν δεν δώσει το τελικό ok ως γενικό λογιστήριο, τίποτα ουσιαστικό δεν μπορεί να γίνει όσο και αν το θέλω μέχρι και εγώ. Και να πω βέβαια ότι αυτή η τεράστια ένεση ρεστότητας την οποία παρήχε το κράτος συνολικά στην πραγματική οικονομία οφείλεται και εν πολλής στο γεγονός ότι η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και μπόρεσε και κάλυψε τα ταμιακά της διαθέσιμα μέσα από δανεισμό με τα χαμηλότερα επιτόκια τα οποία έχει δει ποτέ η χώρα και η ελληνική δημοκρατία συνολικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλοσυνδεδεμένα. Εάν η χώρα δεν κρατήσει το απόθεμα των ταμιακών της διαθεσίμων στο επίπεδο το οποίο πρέπει να είναι και δεν αναπληρώσει διαθέσιμα, δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίζει και την πραγματική οικονομία με τον τρόπο που το κάνει. Θα επανέλθουμε λοιπόν στη συνέχεια τα Υπουργεία. Πάντα ακούμε με μεγάλη προσοχή, πάντα εξετάζουμε τα αιτήματα και αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι δίκαια, φροντίζουμε να τα διεκπαιρεώσουμε. Εμείς θα φροντίσουμε από πλευράς της κυβέρνησης, κυρίως του Υπουργού, πρωτίστως του Υπουργού, να τρέξει το πρόγραμμα τόσο το δυνατόν. Γι' αυτό το ανακοινώνουμε σήμερα. Ουσιαστικά, για τις πλαγιές οδού δίνουμε και μια ορατότητα στον κλάδο για το πότε εκτιμούμε ρεαλιστικά ότι θα μπορέσει να ανέξει η εστίαση, χωρίς φυσικά προφανώς να μπορούμε να δεσμευτούμε. Άρα θέλουμε όταν πια πάρθει αυτή η απόφαση και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε με ασφάλεια, να μην έχετε την ανασφάλεια ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε επειδή δεν έχετε τη ρεστότητα να υποστηρίξετε τις πρώτες αγορές πρώτων υλών τις οποίες πρέπει να κάνετε. Να πω κλείνοντας, η εκτίμησή μας είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας όταν απομακρυνθεί η αβεβαιότητα και ο φόβος του COVID θα είναι πολύ δυναμική και ως προς τον κλάδο της εστίασης εκτιμούμε ότι σχετικά γρήγορα θα επανέλθει ο τζίρος, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα επίπεδα της περασμένης χρονιάς, διότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη του κόσμου προφανώς να βγει έξω, να περάσει καλά, να φάει, να βγει και από το παραπάνω, αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο υπό τις συνθήκες ασφάλειας που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Δεν εκτιμώ όμως ότι θα υπάρχει πρόβλημα ζήτησης. Θα υπάρχει όμως, και αυτό έρχομαστε να γεφυρώσουμε, πρόβλημα ρεστότητας για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα και να διαβείτε με ασφάλεια τη γέφυρα από την κλειστή δραστηριότητα στην ανοιχτή δραστηριότητα.